Καλησπέρα. All About Arizona Air στο Λίπερο 107,4. Σήμερα με διαφορετική σύνδεση ομάδος. All About Arizona παραμένει με Χρήστον Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο, guest star στην εκπομπή. Τώρα guest star, θα το δούμε τι από τα δύο ή και τα δύο μαζί. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η σημερινή εκπομπή με τις σημαντικές παρεμβάσεις του ρεπόρτερ που έχει γυρίσει όλα τα γήπεδα της 4 χρόνια τώρα. Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Με την προοπτική επιτέλους να σταματήσουμε να τον ακούμε του χρόνου αφού η ομάδα θα είναι στη Σούπερ Λίγκα. Τότε που θα πρέπει να επιστρέψει μεταδόσει ο κύριος Αβόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες εγώ, να ξέρεις. Ναι. Έχω άλλο ρόλο πλέον. Ωστόσο, καμιά φορά μπορεί να κάνω κανένα σχόλιο στα σημαντικά παιχνίδια. Θα με στείλετε δηλαδή. Μετά από μια. Όχι. Μια τετραετία. Όχι, θα ταξιδεύεις. Θα ταξιδεύεις. Θα ταξιδεύεις. Στη Λιβαδιά, στο τέτοιο. Θα ταξιδεύεις, μάλιστα. Λοιπόν, πάρα θα πάμε μέχρι και τις 7. Με όλα τα τελευταία νέα από την ιδιοσιογραφία του Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM Γιάννου, τα μηνύματά σας στο 5-45-26 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα δούμε μετά μήπως και ανοίξουμε και γραμμές. Θα το αποφασίσει τώρα το μεγάλο αφεντικό. Ναι, θα ανοίξουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε. Αφού το αποφάσισε λοιπόν το μεγάλο αφεντικό, θα ανοίξουμε. Μετά τις 6 λογικά και αφού πούμε 2-3 πράγματα και για το ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει ως τον αγωνιστική υποχρέωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα μεταγραφικού κυρίως περιεχομένου. Στο μπάσκετ προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε από το Αλεξάνδριο το Γιάννη τον Παραπονιάρη από την Media Day της ΚΑΕ Άρης μία μέρα πριν την πολύ δύσκολη αναμέτρηση του Άρη με την Μπεσίκτας ή Μπεσικτάς για την 12η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα εν μέσω διοικητικών εξελίξεων στον μπασκετικό Άρη και αναμένοντας τα νεότερα, τα διοικητικά και τη συνάντηση αυτή του Νίκου Λάσκαρη με τον Λευτέρη Αρβανίτη. Έτσι αλλιώς μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς το οποίο έχει αύριο η ομάδα απέναντι σε μια ομάδα, απέναντι σε ένα σύλλογο όπως η Μπεσίκτας, η οποία είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Κάλλιστα θα μπορούσε να παίζει στην Ευρωλίγκα με το ρόστερ που διαθέτει. Ο Άρης έτσι αλλιώς ψαλίδισε νομίζω τις ελπίδες του για να προκριθεί στην επόμενη φάση την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Βόνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κατέβει για να κάνει και τουρισμό αύριο κόντρα στην Μπεσίκτας. Θα πούμε καλύτερα και με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Νομίζω ότι δεν απασχολεί κανέναν το αγωνιστικό την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και αδιάφορος όμως. Πώς? Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κατέβεις και αδιάφορος. Εντάξει. Σίγουρα το ενδιαφέρον και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο διοικητικό. Ναι. Να πούμε ότι. Πες το. Τώρα οι πληροφορίες έρχονται σιγά σιγά. Θα τα αναλύσουμε βέβαια ότι πλέον υπάρχει και απαγόρευση μεταγραφών. Παρά την προσπάθεια αρκετών να καλύψουν το Λάσκαρη όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως τον προηγούμενο μήνα λέγοντας ότι το μπαν θα επιβληθεί το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και δεν ξέρω εγώ ποτέ άλλο, το μπαν επιβλήθηκε λόγω Καβαδά. Και βέβαια το θετικό με το μπάσκετ, αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις θετικό, είναι ότι η απαγόρευση μεταγραφών αφορά παίχτες που το letter of clearance δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Θεωρητικά μπορείς να αποκτήσεις αθλητή που παίζει φέτος στην Ελλάδα. Βέβαια, θεωρητικά πλέον δεν μπορείς να αποκτήσεις μάλλον. Να. Πρέπει να είναι ανενεργός. Δηλαδή να μην έπαιζε σε κάποια ομάδα στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Γιατί διαφορετικά αυτό μπορούσε να το κάνεις μέχρι την Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε παίκτη από οικονομικής απόψεως. Οπότε καλά έκαναν και τον πήρανε τον Ντουβιέ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κάτι που αναμένονταν. Ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση. Και εντάξει, μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πλέον αναφέρονται με το στον Λάσκαρη μάλλον και άνθρωποι οι οποίοι τους ακούγαμε να προτρέπουν τον Νίκο Λάσκαρη να πάρει και την ΠΑΕ και τώρα ή έχουν εξαφανιστεί ή πάρα πολύ απλά μας σημειώνουν ότι μας είχαν προειδοποιήσει για τον Νίκο Λάσκαρη. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Λάσκαρης αγκαλιάστηκε από το σύνολο της οικογένειας του Άρη, έλαβε την εμπιστοσύνη που δεν έλαβε κανένας άλλος
ιδιοκτήτης, πρόεδρος, μεγαλομέτοχος ή όπως θέλετε πείτε τον όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξεπέρασε ανθρώπους που ακόμα και σύνθημα γίνανε όπως ο Λάμπρος Κόρδας κατά καιρούς ή ο Κοντομινάς ή οποιοσδήποτε τέλος πάντων έτυχε θετικής αντιμετώπισης για ένα φεγγάρι. Ο Λάσκαρης έδωσε τεράστιες προσδοκίες στον κόσμο και αποδείχθηκε στην πορεία χειρότερος όλων, όχι γιατί δεν έβαλε χρήματα, έβαλε χρήματα στην αρχή, αλλά γιατί πάρα πολύ απλά κατάφερε να φτάσει σε σημείο διάλυσης την ομάδα πάνω που είχε συμμαζευτεί. Πάνω που έγινε ένας αγώνας με μεγάλη προσπάθεια για να μπει η ομάδα στο άρθρο 99 και είχε τότε αυτή την επιλογή του να μπει στο άρθρο 99. Εσύ, το επιβεβαίωσες. Λοιπόν, το στείλανε. Ναι. Τώρα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση και πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με πριν. Γιατί είναι πιο δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με πριν? Είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με πριν γιατί επί Αρβανίτη, αυτό το οποίο προσπάθησε και έκανε ο Αρβανίτης και επεδίωκε ο Αρβανίτης, θα να μπει η ομάδα στο 99 και να ρυθμίσει τα χρέη της, άρα και ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξέρει και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος ότι τόσα είναι τα χρέη, τόσα πρέπει να πληρώσει, όπως έγινε και με το Λάσκαρη. Την ίδια στιγμή τα χρέη τα περισσότερα ήταν προς το δημόσιο, τα οποία φυσικά ρυθμίστηκαν και φυσικά πληρώνονται μέχρι τώρα κανονικότατα και από τον Νίκο τον Λάσκαρη. Ναι. Ό,τι χρέος έχει σχέση με το 99 και το δημόσιο είναι πληρωμένο. Άρα ο Άρης είναι σε θέση να πάρει και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Την ίδια όμως στιγμή πολλαπλασιάστηκαν τα χρέη προς αθλητές και μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν τα χρέη προς αθλητές με εγκληματική λειτουργία της ομάδας. Γιατί όταν μπορείς τον Μπάκνερ και τον κάθε Μπάκνερ να τον τελειώσεις με 30 χιλιάρικα και είσαι ασυνεπής και φτάνει να του επιδικάζονται 200 και 210, τότε μιλάμε για τραγική κατάσταση που δικαιολογεί 100% κατά την άποψή μου μια παρέμβαση του ερασιτέχνη ώστε να γίνει μια αντικατάσταση του μεγαλομετόχου για λόγους που αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι μπορεί να γίνει. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν ήταν μια άλλη εταιρεία, τότε θα μιλούσαμε για απιστία. Όταν μπορείς με 30 χιλιάρικα να κλείσεις ένα θέμα και εσύ το φτάνεις να γίνεις στα 210 και είναι 10 τέτοιες οι περιπτώσεις και άρα ο Άρης χρωστάει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μπραφίδης, καταλαβαίνεις το πώς έχουν λειτουργήσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άξιο αναφορά στο ότι έδιωχνες χορηγίες ενώ δεν είχες μία. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση τώρα, την πάρα πολύ δύσκολη, που για μένα δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν γίνει ένα θαύμα, η ομάδα πολύ δύσκολα, μα πάρα πολύ δύσκολα, θα μείνει στην Α1 και δεν μιλάω αγωνιστικά. Έξω αγωνιστικά. Γιατί πλέον θα πάμε σε μια διαδικασία που θα επαφίεται καθαρά στην θέληση των παικτών. Mm-hmm. Αν ο παίκτης θέλει, τότε πάρα πολύ απλά θα μπορείς να πας σε έναν μακροπρόθεσμο διακανονισμό. Αν δεν θέλει και πάει και χτυπάει την εγγυητική σου, θα πρέπει να αντικαθιστάς την εγγυητική σου, που είναι 60 χιλιάρικα, ένα 15 μέρες, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 60 χιλιάρικα ούτε καν ως αρχικό ποσό δεν υπάρχουν. Πόσο μάλλον να γίνεται αυτό κάθε 15 μέρες. Δηλαδή 60 και 60 και 60. Έσοδα δεν υπάρχουν. Να σημειώσω εδώ ότι από το υπάρχον ρόστερ η μόνη εξασφαλισμένη οικονομικά είναι ο Αθηναίου, κάποια χρήματα έχουν πάρει ο Τσαϊρέλης και κάποια ο Μούρτος, από τα περσινά δηλαδή που τους χρωστούσανε με τα τηλεοπτικά. Ο Γιαννάκης δεν έχει πάρει από τα τηλεοπτικά, δεν είναι σε εκχωρήσεις τηλεοπτικών παρά τη σχετική φημολογία που έχει αναπτυχθεί. Δεν είναι σε εκχωρήσεις των τηλεοπτικών και δεν έχει πάρει φράγκο. Έτσι. Mm. Τώρα βλέπω και περισσόκ και τα λοιπά. Το πρώτο μπαν της FIBA. Καθόλου σοκ δεν είναι. Αναμενόμενο 100% ήταν. Ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Τέλος πάντων, πιάσαμε και μισή. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά μετά. Αυτά είναι για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ.
Έχουμε και περισσότερα πραγματάκια. Υπάρχουν δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή προς τον κύριο Λάσκαρη. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες σε σχέση με αυτά. Όταν έχεις σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Για μένα, φεύγοντας, ο Παπακυριάκης έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι έχουμε πρόταση από τον Καπάζογλου. Προφανώς ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ήθελε να μην είναι γνωστό το συγκεκριμένο και να μην γίνει γνωστό το συγκεκριμένο. Γιατί είναι μάνατζερ. Γιατί έχει παίχτες σε άλλες ομάδες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπακυριάκης, αποκάλυψε μία πρόταση που ενώ την ήξεραν αρκετοί, δεν την ανέφεραν. Η άλλη πρόταση βεβαίως είναι του κυρίου Αρβανίτη. Στις 7 υπάρχει ραντεβού Λάσκαρη Αρβανίτη. Προσωπικά, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς ποιες είναι οι προτάσεις, τις ξέρει μόνο ο Λάσκαρης και αυτοί που τις κάνουν, έχω την αίσθηση, ή μάλλον δεν έχω την αίσθηση, έχω την εμπιστοσύνη στο Λευτέρη τον Αρβανίτη, γιατί ακριβώς έσωσε την ομάδα την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται ο τρόπος για να αντικατασταθεί, είναι ο Νίκος Λάσκαρης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, να παλέψουμε με τις όποιες πιθανότητες έχουμε για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και βέβαια μόνο έτσι ανατρέπεται, δεν μπορεί να την ανατρέψει πλέον ο Νίκος Λάσκαρης σε καμία των περιπτώσεων. Και να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογήσουμε τα πράγματα από εκεί και έπειτα. Τώρα, στο ποδόσφαιρο έχουμε τα γραφικά, θα τα πούμε όμως αφού επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4. All about Aris on air. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. On air βασικά, όχι on air. On air είναι λάθος. Γιατί? On air. Γιατί? Δεν είναι on air. Δεν μπορείς να πεις on air. Είναι on air. Λοιπόν. Πώς λέγεται το αεροσκάφος στα αγγλικά? Aircraft. Πώς? Aircraft. Το αεροσκάφος. Aircraft. Ναι, ναι. Aircraft. Aircraft λέγεται. Δεν είναι aircraft. Ο αέρας πώς είναι? Air. Πώς? Air. 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 Proficiency έχω πάρει. Air. Proficiency έχω πάρει. Και? Έχω πάρει proficiency. Καλά, εδώ ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Καλά, αυτό είναι. Το καμένο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και μετά έχει πάρει proficiency. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο κάπου. Έχει δει πώ θα μιλάτε αγγλικά ο Τσίπρας? Ναι, έχω δει. Γι' αυτό δεν έχει ούτε lower. Εδώ. Άντε, μην πω τώρα για τον Άρη τίποτα. Μη UY. Ναι, μη UY. You are beautiful, I love you. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Λογικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ανοίξουμε λίγο και τις τηλεφωνικές γραμμές. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τον μπάσκετ από το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και όπως έλεγε και ο Χρήστανθος, είμαστε εν αναμονή αυτού του κρίσιμου ραντεβού Λάσκαρη και Αρβανίτη στην Αθήνα, το οποίο ξεκινάει περίπου στις 7. Και όλοι περιμένουμε με αγωνία. Πού Λεωφόρος Σοφίας 49 θα γίνει ή άλλο? Τι? Το χαλάκι όμως, ωραίο. Έξυπνο. Έξυπνο. Ποιο? Πετάξαν τα fake volant πάνω στο χαλάκι για να φαίνεται η διεύθυνση. Ναι, σωστά. Πλάκα-πλάκα η κινητοποίηση που έδειξαν οι φίλοι του Άρη από τη μία στο παλέ με τις αποδοκιμασίες και το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αποχωρήσει ο Μάνος Λάσκαρης. Ο οποίος μάλιστα λένε ότι έχει αποχωρήσει και από τη Θεσσαλονίκη. Σε συνδυασμό με αυτές τις κινήσεις των φίλων του Άρη στην Αθήνα από το Athens Club, είναι που δρομολόγησε την επικοινωνία Λάσκαρη Αρβανίτη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και να αντιληφθώ το τι έκανε όλο αυτό το διάστημα ο Νίκος Λάσκαρης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες. Πραγματικά δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν το έκανε επίτηδες. Δεν έχει και λογική να το έκανε επίτηδες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αδιαφόρησε. Δηλαδή δεν βρίσκω άλλη λέξη, ή μάλλον βρίσκω, αλλά δεν θέλω να τις πω στον αέρα. Δεν χρειάζεται. Για την, πέρα από την αδιαφορία. Δυστυχώς, ακόμα και πριν από 2-3 εβδομάδες, υπήρχαν κάτι απίθανοι τύποι οι οποίοι ξεφώνησαν τους δημοσιογράφους που τα έλεγαν και όχι την διοίκηση για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πιο απίθανοι τύποι, οι οποίοι περιμένουν πάντα στη γωνία την ποδοσφαιρική ομάδα και στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμα και όταν λες για τον Λάσκαρη, πάλι το συνδέουν για να ξεφωνήσει το ποδόσφαιρο. Αυτά βέβαια είναι τα καλά του Facebook και των παρόμοιων δικτύων. Η ουσία είναι ότι ανεξάρτητα τι λέμε εμείς ή το τι λέει ο κόσμος, ότι ο Άρης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Η μόνη περίπτωση να γίνει κάτι είναι να δοθεί η ομάδα
στην πλευρά Αρβανίτη σήμερα, εν λευκό, και να επιχειρήσει ο Αρβανίτης ό,τι επιχείρησε και πριν από κάποια χρόνια, που και πάλι θεωρούσαμε όλοι ότι δεν μπορεί να σωθεί η κατάσταση. Και την έσωσε. Και την έσωσε. Βέβαια, τώρα είναι πολύ πιο διαφορετικά, επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνει η ομάδα. Απλά αν έρθει ο Αρβανίτης ή ο κάθε Αρβανίτης, τότε θα ίσως να είναι και πιο διαλλακτική αρκετή από τους παίκτες κτλ. Ελπίζω, επειδή κάποιοι από τους παίκτες όπως ο Μπάκνερ είναι στην πλευρά Καπάζογλου. Ναι. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα περίεργα και τίποτα αναγούλες εκεί πέρα. Αν πάει η ομάδα στον Αρβανίτη και επειδή δεν πήραμε τη δική μου πρόταση, άρα θα κάνω αυτό και θα κάνω και το άλλο. Θεωρώ ότι έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια ο Καπάζογλου πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει εξυπηρετήσει δηλαδή με υποχωρήσει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να πούμε ότι είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι ακούγεται το όνομα του μάνατζερ που ας πούμε είχε το Ζάρα, που έκανε προσφυγή και πήγε στον ΠΑΟΚ. Και την ίδια στιγμή ο μάνατζερ του θέλει να λάβει τον Άρη. Βέβαια, και δεν το λέμε εμείς, ούτε είναι πρώην ρεπορτάζ. Έτσι. Δεν σας μεταφέρουμε δικέ μας πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο. Και παρόλο που το ξέραμε και το είχαμε ακούσει και ξέραμε ότι μαζί με τον κύριο Ζουλιάμι και κάποιους άλλους θα είναι ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου, δεν το λέγαμε για αυτό ακριβώς το λόγο, ότι εμείς, αν το λέγαμε, θα έβγαινε ο Καπάζογλου και θα έλεγε: τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Ναι. Το είπε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ. Και ευτυχώς που το είπε. Γιατί θα μας βγάζαν τρελούς κάποιοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε καν το όνομα του Ζουλιάμι λέγεται πριν ελαχής των εξαιρέσεων. Ναι. Και ακούμε να λένε για αργιανούς επιχειρηματίες. Του Αρβανίτη τι είναι, παοξίδες. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση αυτή. Ναι. Είμαστε λίγο στο σκοτάδι όλοι για το τι περιλαμβάνει η πρόταση του ενός και τι περιλαμβάνει η πρόταση του άλλου. Από εκεί και έπειτα σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει επόμενη μέρα με το Λάσκαρη. Ωστόσο, επί της ουσίας μπορεί να λέμε ας τις μετοχές και φύγει κτλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση που απαγορεύει τη μεταβίβαση των μετοχών. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές του Άρη. Μιλάμε για το management. Επειδή η πρόταση των επιχειρηματιών συμπεριλαμβάνει και αυτό. Ναι. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, ξαναλέω, οι μετοχές. Υπάρχει δικαστική απόφαση που το απαγορεύει. Οι μετοχές δεν είναι δεσμευμένες με την έννοια της κατάσχεσης που μας έπριξαν το κεφάλι κάποιοι, αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι και ελεύθερες προς πώληση σε κανέναν. Γιατί είναι συγκεκριμένος ο όρος που έχει επιβάλει το δικαστήριο και δεν αλλάζει αυτό, παρά μόνο όταν γίνει η κύρια δίκη που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, σε 1, 2, 3, 5, 15 χρόνια, περιμή μεταβίβασης των μετοχών. Άρα, ως μεγαλομέτοχος, ο Λάσκαρης, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να φύγει. Ή μάλλον δύο υπάρχουν. Ο ένας είναι να εκπέσει των αξιωμάτων του, αλλά εδώ μιλάμε για μετοχές. Δεν μιλάμε να μην είναι πρόεδρος όπως ο Μαρινάκης. Και ο Μαρινάκης δεν μπορούσε να είναι θεωρητικά πρόεδρος στον Ολυμπιακό, και αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα με μια διαπιστωτική πράξη, αλλά τις μετοχές πρέπει να τις μεταβιβάσει ο ίδιος. Ο Λάσκαρης και να θέλει να τις μεταβιβάσει, δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει. Γιατί ξαναλέω, υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα που είναι οι μετοχές δεσμευμένες, αλλά όχι κατασχεμένες. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι άλλο δεν μπορώ να μεταβιβάσω, είναι άλλο έχουν κατασχεθεί. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μην είναι μεγαλομέτοχος ο Λάσκαρης θα είναι να γίνει μια αύξηση με το κεφαλαίο 2 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να πέσει κάτω από το 50% πλέον ο Λάσκαρης. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ αυτά είναι και η σωτηρία για την ομάδα, αν το σκεφτείτε. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στην ομάδα, όλα, μα όλα. Ο κύριος Λάσκαρης θα συνεχίσει να έχει ποσοστό μετοχών μέχρι την επόμενη αύξηση του κεφαλαίου που θα ρίξει και άλλο το ποσοστό του και έτσι θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα θέλει 2 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει λεφτά. Δεν θέλει θα μαζευτούμε και θα βάλουμε από 50 χιλιάρικα. Δεν θέλει λόγια. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κράτα εσύ, δώσε μας τα μισά και θα κράτα εσύ τα άλλα μισά. Ή δώσε μας το 50% και κράτα εσύ το 40%.
αυτά τα δώσε μας, κράτα κτλ. Δεν μπορούν να συμβούν για τους λόγους που εξήγησα λίγο πριν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πιο ορθολογικό αυτό που λέει ο Αρβανίτης, ότι παραχώρησε την διοίκηση και το management της ομάδας. Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι όλος ο κόσμος θέλει πλέον να φύγει ο Λάσκαρης τελείως, να μην έχει καμία εμπλοκή. Αλλά αυτό τουλάχιστον για την ώρα δεν μπορεί να συμβεί. Και επειδή στο ποδόσφαιρο πολλές φορές στο παρελθόν την έχουμε πατήσει έτσι, δηλαδή το θυμικό μας και το τι έπρεπε να γίνει και το τι θέλαμε να γίνει συγκρούονταν με το τι μπορούσε να γίνει. Νομικά ή για όποιον άλλο λόγο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στις τοποθετήσεις μας και στις κρίσεις μας και στα θέλω μας και στις προτιμήσεις μας και στο τι μπορεί να συμβεί για τον μπασκετικό Άρη. Βλέπετε ότι στο Λαμπαουτ Άρης προσπαθούμε να διασταυρώνουμε 2, 3, 4 και 5 φορές κάτι πριν το γράψουμε. Εγώ είμαι βέβαιος, εγώ δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή κάνω τον έξυπνο με βάση το ρεπορτάζ που κάνουν κυρίως ο Σταμάτης ο Μουρελής και ο Γιάννης ο Παραπονιάρης και άλλοι συνάδελφοι και κάνω τον έξυπνο, λέω την άποψή μου. Στο ποδόσφαιρο, από την άλλη, έχω κάνει ρεπορτάζ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στο μπάσκετ όμως, όποτε επιχειρήσαμε την καλή εποχή Λάσκαρη να πούμε την άποψή μας και ήταν επικριτική, καλώς εννοούμενη, δεν τη δέχτηκε ο κόσμος. Και επειδή ακριβώς δυνάμωσε τόσο πολύ στη συνείδηση του κόσμου, ένιωσε άτρωτος ο Λάσκαρης. Και γι' αυτό μας έγραψε όλους, κανονικά. Όταν ο Λάσκαρης πριν 3 μήνες βγήκε και έλεγε ότι φταίει το All About Άρης και το Πρεσάρης που δεν έκλεισαν οι χορηγοί με τουρκική τράπεζα, με γερμανική τράπεζα, τι είχε πει, με τράπεζα. Και την ίδια στιγμή. Όχι με τράπεζα, με κάτι άλλο είπε. Ότι τα δημοσιεύματα τα δημοσιεύματα απέτρεψαν, παίξαν ανασταλτικό ρόλο. Και είπε εκείνη τη δικαιολογία ότι επειδή η ομάδα είναι στον πτωχευτικό κώδικα, γι' αυτό το λόγο δεν φταίνουν τα site, οι εφημερίδες ή τα δημοσιεύματα, επειδή είναι στον πτωχευτικό κώδικα, δεν μπορεί να έχει συνεργασία με τράπεζα. Ενώ μας έλεγε πριν ότι έχει με τράπεζα, αλλά το ψάξαμε. Δεν... Η τράπεζα Πειραιός, που είναι εκ των χορηγών του Άρη. Και μάλιστα έχει συνεργασία σε επίπεδο κάρτας. Βεβαίως. Με την Άρης Mastercard, την οποία έχω και εγώ. Πώς είναι. Πώς έχει συνεργασία. Όλα αυτά, αν κάποιος γνωρίζει 5 στοιχειώδη πράγματα και τα τοποθετήσει σωστά, όπως κάναμε τότε, είτε θα ανοίξουν τα μάτια στον κόσμο, για να καταλάβει τι γίνεται, είτε θα έχουμε διάφορους σωτηράκηδες να προσπαθούν να στοχοποιούν δημοσιογράφηση ή οτιδήποτε άλλο με αλαμπουρνέζικα. Αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο πέρσι. Και δυστυχώς χάθηκε τόσος πολύς χρόνος, γιατί αυτά που γίνονται τώρα έπρεπε να γίνουν το καλοκαίρι. Ή έστω 12 Δεκεμβρίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πλέον. Το θέμα για μένα η ουσία είναι το βράδυ. Ό,τι έγινε, έγινε. Στη συνάντηση. Δεν είναι ότι έγινε, έγινε, γιατί θα πρέπει να βρεις μια άκρη με όλους αυτούς τώρα. Ναι, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Τι θα προκύψει. 7 η ώρα το ραντεβού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχει και το παιχνίδι, όπως είπαμε. Νομίζω ότι πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό του Σάββατου. Σάββατο Κυριακή είναι με τον Κυριακή. Κυριακή είναι με τον Κυριακή. Πολύ ωραία. Κυριακή. Αυτό είναι το πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι, το οποίο ο Άρης πρέπει πάση θυσία να κερδίσει, τουλάχιστον για αγωνιστικά να έχουμε ήρεμα το κεφάλι μας και να αφοσιωθούμε σε όλες τις υπόλοιπες τραγικές καταστάσεις που βιώνουμε ξανά σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ενώ ένα χρόνο πίσω ακούγαμε τύπους να μας λένε ότι ο Λάσκαρη πάρε φέρει τον Μπουρούση και δώσε 2 εκατομμύρια, φέρ τον έναν και φέρ τον άλλον. Πολυμορφικά. Αλλά... κέντρα στην καλά, αυτά, αυτό είναι μια... Αν θυμάσαι την επόμενη μέρα που το είπα αυτό εδώ στην εκπομπή, το καταγράψαμε, το σημειώσαμε και το επικρίναμε και ερχόντουσαν μηνύματα και μας βρίζανε. Εκεί εγώ σιγουρεύτηκα 100%, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Απλά μερικές φορές δεν θες να το πιστέψεις κιόλας. Έτσι. Δεν θες να το πιστέψεις. Και έγινε και πολύ γρήγορα. Αυτή
Δηλαδή κατέρευσε το ψέμα που. Γιατί ήταν ψέμα. Όλο αυτό το οποίο στήθηκε κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα ο πύργος ο Χάρτινος. Πάρα πολύ γρήγορα. Όταν όμως δεν έκλεινες για 10 χιλιάρικα το Μακνίλ και σημειώνονταν και είχε γράψει ένα blog, θυμάμαι ο Σταμάτης τότε, για το Μακνίλ και ότι αυτό δείχνει πρόβλημα κτλ. Από κάτω τον βρίζανε. Και λέγανε γιατί πρόβλημα, αυτό είναι το λάθος μας. Πάντα. Προφανώς και ο κάθε Σταμάτης ή ο κάθε Γιάννης, ο οποίος ασχολείται καθημερινά με το ρεπορτάζ, ξέρει 5 πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι, να μην μιλήσω για μένα, ο Σταμάτης και ο Γιάννης που είναι νεότερος συνάδελφος, έχει αποδείξει την πορεία των ετών ποιος είναι για να φτάνει ο κάθε αλαξοκολλιάς 8 να τον αμφισβητεί, να τον λιδωρεί και να τον ξεφωνίζει. Δεν λέω για μένα, που εγώ ήμουν και σε επιτελικό ρόλο μέσα στην ΠΑΕ, οπότε ο καθένας μπορεί να με κρίνει και διαφορετικά και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και το ξέρω και το σέβομαι. Άσχετα αν είναι, υπόθηκαν πολλά ψέματα. Ναι. Μιλάμε για ένα δημοσιογράφο ο οποίος έχει δείξει την πορεία τώρα αυτά τα χρόνια. Είτε με Δαμιανίδη, είτε με Αρβανίτη, είτε με Γένεσης, είτε με Σάρισα, είτε με οποιονδήποτε άλλον. Για να φτάνει λοιπόν στο σημείο να ασκεί κριτική, μην είστε έτοιμοι οι υπερασπιστές των εκάστοτε διοικήσεων. Κάποιοι το κάνατε και με το Καρυπίδη αυτό. Η κριτική πάντα θα γίνεται και πρέπει να γίνεται. Ο Καρυπίδης λοιπόν πέρσι. Από το Λαμπαουτάρης άκουσε όσα δεν έχει ακούσει από κανέναν άλλον. Αλλά άκουσε πράγματα συγκεκριμένα με βάση. Με γεγονότα. Έτσι. Και με βάση πράξης του. Όχι όταν η ομάδα έχανε ή όταν υπήρχε μια προσφυγή ή οτιδήποτε άλλο να βγούμε να φωνάξουμε για να ικανοποιήσουμε το λαϊκό αίσθημα. Ούτε φυσικά να παίρνουμε τον κάθε Παναγόπουλο και την κάθε Μαρούπα για να δημιουργούν τεχνητές εντάσεις. Με αυτά τα οποία υποστήριζαν και έλεγαν. Ήταν η άποψή τους. Mm. Αλλά όταν ως μέσο επιδιώκεις να φιλοξενείς μόνο αυτούς και η δήλωση Παναγόπουλου γίνεται πρωτοσέλιδο και μέσα είναι μια ολόκληρη σελίδα ότι δεν έγινε το μετοχικό κεφάλαιο, δεν κατατέθηκαν προσχηματικοί και όταν βγαίνει η απόφαση υπέρ του Καρυπίδη για συκοφαντική δυσφήμιση και αποδεικνύεται ότι έχει γίνει, δεν υπάρχει πουθενά, τότε είναι άλλος ο ρόλος. Και άλλος ο στόχος. Εμείς έχουμε ακριβώς τον αντίθετο ρόλο και στόχο. Εμείς θέλουμε ο Άρης στο μπάσκετ να είναι όπως ήταν τη χρονιά με τον White και τον McNeil, που τα χτυπήματά μας στο μπάσκετ στο Λαμπάου Τάρης πενταπλασιάστηκαν. Για να σας το πάω πώς κερδίζουμε εμείς, έτσι. Εμείς θέλουμε η ομάδα να ανέβει στη Super League για να πενταπλασιαστούν τα χτυπήματά μας στο ποδόσφαιρο και τα κλικ μας. Γιατί πολλές φορές αναφέρεστε στα κλικ που γίνονται κτλ. Και γενικότερα θέλουμε η ομάδα να πει στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, να διεκδικεί τίτλους, να κάνει το ίδιο στο μπάσκετ και δεν θα χρειάζεται να γράψουμε κάτι αρνητικό για να πάρουμε το κλικ. Αν το πάμε στιγνά στο εμπορικό κομμάτι, πέρα από το οπαδικό ή το φύλαθλο ή ό,τι είμαστε άρεσοι ή οτιδήποτε. Ή στο μεταγραφικό να πετάμε το ένα όνομα μετά το άλλο. Και ο χαρακτήρας επίσης για να το επεκτείνω του λίμπερο, αυτός είναι. Δεν ποντάρει στο αρνητικό για να πουλήσει. Δεν επιδιώκει να σας τσιτώσει για να πουλήσει. Να σας συντριγκάρει για να πουλήσει. Αυτό το έχουν αναλάβει καλός ή κακός σε όλα τα ραδιόφωνα. Έχουμε και εμείς κάποιους που βγαίνουν εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να τον απαγορεύσω να το κάνει. Το έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οι οποίοι, βέβαια, όσον αφορά τον Άρη Καναδίου, δεν είναι και αριανοί. Και το παίζουν αριανοί, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη κουβέντα. Καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένα, απομονώνουν συγκεκριμένα πράγματα και τονίζουν το αρνητικό. Διαδίδουν και δύο ψέματα δεξιά και αριστερά και όλα καλά. Είτε για τους παίκτες μας, είτε για τους προπονητές, είτε για τον Καρυπίδη, είτε για τον Λάσκαρη, είτε οτιδήποτε άλλο. Και τα λέω όλα αυτά γιατί πάρα πολύ απλά και εσείς ως κόσμος στις τοποθετήσεις ή οτιδήποτε άλλο δεν θα πρέπει να ρίχνετε μήλο. Μήλο. Μήλο, άμα ρίξετε, πάει το νερό. Νερό στο μήλο της ισοστρέφειας. Αλλά για ποια ισοστρέφεια να μιλήσω στο μπάσκετ, όταν έχω 10 προσφυγές στα μούτρα, που η πιο μικρή είναι 100 χιλιάρικα. Αλλά αυτό για τον Ντραγκίσεβιτς, τον Μπάκνερ, τον Τζέκινς. Συγγνώμη κύριε, όλοι εσείς που πέφτετε σήμερα από τα σύννεφα, δεν βγήκαν σήμερα. Είναι προεξαμήνου, εφταμήνου και οκταμήνου οι προσφυγές.
τότε, που ακόμα και τότε, επειδή η ομάδα του ποδοσφαίρου δεν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχαμε ξεφωνητά εκεί και διαφορετική αντιμετώπιση εδώ. Λάσκαρη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Ο Λάσκαρης έχει κάνει συνέντευξη στην Άρης Ίσε και λέει: θα το σκεφτόμουν για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Θα πω και κάποιους φίλους μου επιχειρηματίες. Και γινόταν ο χαμός. Γιατί ακριβώς μας αρέσει να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πλέον βλέπετε ότι επιχειρούν άλλοι να μας βάλουν σε τέτοιες διαδικασίες. Βλέπε καταθέσει Καλαϊτζίδη. Πραγματικά. Στοιχεία σοκ. Με πήρε ο Ορφανίδης, αγκαζέ. Πήγαμε, ο Νιώπας αγκαζέ. Πήγαμε πίσω από την εστία και μου είπε: Δημήτρη, μου έδωσε 25 χιλιάρικα ο Άρης, αλλά εγώ δεν το έπαιξα. Το έπαιξαν οι παίκτες μου. Συνάντησα μετά από μία μέρα στη Βέρεια τον Ορφανίδη. Δημήτρη, αφού ξέρεις ότι τα παίρνει ο Νιώπας. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, αποδείξεις, σοκ για το τι γίνεται στη Football League. Και ένα θέμα το οποίο υπάρχει ως κατάθεση του Καλαϊτζίδη τραβιέται σε 3, 4, 5 εκπομπές. Και λέει τα ίδια πράγματα. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα τι είπε: 25 χιλιάρικα για το Άρης εκείνη. Τώρα το αναπτύξαμε. Ήταν η πρώτη και η δεύτερη σελίδα, αν καταλάβατε, της κατάθεσης. Τώρα πήγαμε στην τρίτη και την τέταρτη, μετά πάμε και στην πέμπτη και στην έκτη. Άρα την άλλη φορά περιμένουμε. Ωραία. Τι ωραία, ρε φίλε. Πού το είδες το ωραία. Σε εισαγωγικά χρυσανθέμι το ωραία. Το ωραία θα γίνει αν ο Άρης με το καλό στο ποδόσφαιρο κάνει δύο μεταγραφικές κινήσεις να ενισχύσει την ομάδα. Γιατί χρειάζεται, είναι απαραίτητη μεταγραφική ενίσχυση. Θα τα πούμε για το ποδόσφαιρο μετά τις 6. Θα τα πούμε για το. Γιατί βιάζεσαι να κλείσει, να πας στο διάλειμμα, να κάνει τσιγάρο, ε. Να πάει. Κανονικά δεν πρέπει να τον αφήσω να βγει έξω. Πώς με διαβάζει 8 χρόνια τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να πάμε σε ρή μέχρι τις 7 παρατέταρτο. Όχι, δεν νομίζω, και να φύγω εγώ το στούντιο 7 παρατέταρτο. Είναι πολύ λάθος αυτό το οποίο λες, γιατί υπάρχουν. Είναι καλό για την υγεία σου. Και οι χορηγοί μας εδώ πέρα που πρέπει να. Οι χορηγοί μας θα σημειωθούν, θα τονιστούν, θα τους πεις τώρα. Έτσι, θα τους πεις. Τους χορηγούς μας. Να τους πεις. Να τους πω. Τους χορηγούς μας. Να τους πεις εσύ, για να μαθαίνεις σιγά σιγά, γιατί στο τέλος. Έτσι, τέλος είσαι. Και το 5-7 και το 10-12 θα τα πάρεις επόμενο. 8 ώρα πρέπει κανονικά. 8 ώρα. Γιατί? Τόσες είναι οι απολαβές σου. Σωστά, έχεις δίκιο, είναι και πολλές απολαβές μου. Ποιο θέμα έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπορείς, σε παρακαλώ, να αλλάξεις αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Το λιβελογράφημα, για να βγω έξω. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Η μουσική ποιότητα της εκπομπής. Πρέπει να μείνει ψηλά. Άλλαξε, βάλε κάτι πιο. Βάλε ξένο, αλλά κάτι άλλο. Βάλε πρότιτζι. Άντε, βάλε πρότιτζι. Όχι πρότιτζι. Βάλε αυτά που έβαζα εγώ. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Όχι, τα-τα-τα-τα-τα. Χορευτικά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα. Βάλε κάτι πιο ζωντανό. Όχι, ρε, χορευτικό ξένο. Βάλε κάτι πιο ζωντανό. Απ' τη λίστα του Ζαγόρα, βάλε. Βάλε κάτι πιο ζωντανό. Ζαγορίστηκα, βάλε, ζαγορίστηκα. Mm. Και να πας αυτό το χορέψεις ταγκό με τη Μαριλίζ έξω. Αυτό που παίζει τώρα, από κάτω. Αλέξη μου, εγώ προσπαθώ, τι να κάνω, αλλά... Εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ. Δεχόμαστε πόλεμο και πίεση. Τι να κάνουμε. Τι έγινε. Συγγνώμη, αυτά ακούτε όταν πάτε στα... Βάζει πιο δυνατά, εντάξει. Αφού βάζει και πιο δυνατά, γιατί βάζετε κοιμήσια άρικα. Βάζει πιο ωραία κομμάτια. Κοιμηθούμε, ρε φίλε. Είναι μια μουσική κυκλοπαίδεια. Ο κύριος Σαββόπουλος. Τέλειος με προτρέπει με τη μουσική που θέλεις να σου κοπανίσω μία στο κεφάλι. Ναι. Είμαι εναντίον της βίας, το είπα άλλωστε και Βεβαίως. Στη φάση με τον κύριο Ζουράρη. Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χτυπάς, Χρυσάν, δεν μου το έχεις ξανακάνει άλλος, αλλά Εγώ. αλλά επειδή το ξέρω, το κάνεις. Άνοιξε τις το κάνεις με αγάπη. Να πω τα μεταγραφικά. Πες τα μεταγραφικά και να πούμε και τα υπόλοιπα, ναι. 23, 10, 2, 27 και 3 οχτάρια. Ωραία. 5-0-6, ο παίκτης που έλεγα ήταν ο Βουό. Θεωρώ, μια που μας δίνεις και την πάσα, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κρατώντας πάντα πισινή γιατί μιλάμε για τον Άρη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Βουό θα είναι παίκτης του Άρη. Υπάρχει σε προφορικό επίπεδο συμφωνία και με τη Λαμία και με τον... και με τον ποδοσφαιριστή. Έμεινε και εκτός αποστολής από το μάτς Λαμίας με τον Πανιούνιο. Μπράβο. Yeah. Αλλά το προφορικό μέχρι το γραπτό ακόμα έχει μία απόσταση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Άρης θα προχωρεί στην απόκτηση του ΒΟΟ. Αλλά έχω πάρα πολλές φορές σημειώσει ότι
μια μεταγραφή ολοκληρώνεται μόλις μπει η υπογραφή. Έτσι. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ο παίκτης φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της ομάδας και πήγε αλλού. Ναι. Γιατί πολλές φορές σας βλέπω που λέτε, ναι, μας λέγατε θα τον πάρουμε και τα λοιπά. Ναι, άμα δεν τον πάρεις. Και ο Ρούνεϊ είχε συμφωνήσει με τον Άρη. Πήγε ο Αστέρας Τρίπολης, έδωσε ζεστό χρήμα στη Βέρεια και τον πήρε ο Αστέρας Τρίπολης. Τον ποδοσφαιριστή. Εγώ πάντως δεν αποκλείω το καλοκαίρι να παίζει τον Άρη. Ο Ρούνεϊ. Πάρ' την κεφαλιά σου τώρα. Ο Ρούνεϊ. Ναι, ο Ρούνεϊ. Έτσι λέει ο Χρήστανθος, κύριε Σίγερ. Δεν αποκλείω, είπα. Ναι. Δεν είπα ότι είναι βεβαίο. Δεν είπα ότι είπες ότι είναι. Όπως δεν αποκλείω ότι εκτός από τον Βουό, που θα είναι έκπληξη αν δεν έρθει, ότι ο Άρης θα πάρει άλλον έναν. Αρκεί να υπάρξει και εκεί οριστική συμφωνία. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε στο φίλο. Θα το δούμε στην πράξη. Ναι. Δύο είναι λοιπόν οι κινήσεις. Δεκάρι είναι ο δεύτερος. Ωραία. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Αλλά πρέπει να περιμένουμε τις μεταγραφές. Να σας πω επίσης ότι αυτό το οποίο σημειώνεται από την πλευρά Καρυπίδη και θα πάμε στο φίλο, ναι, ναι, είναι ότι με την επιστροφή του από την Κίνα και επιστρέφει νομίζω την Παρασκευή ή το Σάββατο, θα διευθετηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα όλα όσα έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση. Τα χρήματα δηλαδή σε Τάτο, Ήλιτς, Γιώρη Καράμπελα, Αντρέου κτλ. Η πλευρά του βγάζει προς τα έξω, θα διευθετήσει όλα. Να το δούμε. Μακάρι να το κάνει στην πράξη. Να το επιβεβαιώσει στην πράξη. Έτσι. Αυτά και με το ποδοσφαιρικό εντάχει ρεπορτάζ, γιατί ήδη αρχίσατε και καλείτε στο 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Οπότε να πάμε στον κόσμο για να μην περιμένετε άλλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Σπύρος Βόκολος. Χαίρετε. Ο Σπύρος Βόκολος είναι μια περίπτωση, Στέλιο μου, παίκτη που είχε κλείσει, φωτογραφήθηκε, ναι, με τη φανέλα του Άρη και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Πες με εσύ τώρα. Αν δεν είχε φωτογραφηθεί με τη φανέλα του Άρη, διάβαζες εσύ από τον κύριο Τσαλτίδη, έκλεισε ο Βόκολος και τον έβλεπες μετά από μια ώρα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι θα έλεγες? Ρε ψεύτες που μας λέγατε ότι έκλεισε ο Βόκολος και τέτοια. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς φωτογραφία, έχουν υπάρξει δεκάδες. Απλά ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και κρίνει με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Βασικά καλά θα ήταν να γίνουν και οι δύο μεταγραφές για να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας στο ποδόσφαιρο. Να γίνουν. Γιατί έτσι πρέπει. Τους έχει ανάγκη η ομάδα. Όπως έχει ανάγκη και άλλα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις το μάτσο από τηλεόραση πάντως. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ήμουν άρρωστος και δεν πήγα. Ναι. Πολύ δύσκολο. Άμα είναι και τέτοιο το μάτσο, είναι πολύ δύσκολο όντως. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, να δεις πόσο δύσκολο είναι να το βλέπεις μέσα από το γήπεδο. Στον τέσσερι και στο γήπεδο φωνάζεις, κάνεις κάτι. Εγώ είχα το μικρό τώρα εκεί. Και ήθελα να βρίσω, ήθελα να κάνω και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Κάνει απεκρούει και ο άλλος εκεί το σούτ στο γάμα στο 90 φεύγα. Και ψάχνουμε ρολόι. Και μετά ήθελα να σπάσω την τηλεόραση. Η ερώτηση του Χρήστου γιατί μπαμπά έσπασε το ρολόι δεν έχει απάντηση. Εγώ το πένα. Θα μεγαλώσεις και θα μάθεις. με τα ραδιόφωνα. Δεν μου παίρνουν ξανά ραδιόφωνο. Δεν το συζητάω. Τι έγινε, έχουμε απαγορευτικό, έχει ο Μίχλη. Εντάξει, βλέπω σοκ, τι σοκ ρε παιδιά. Απλά περιμέναμε την ημερομηνία. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Ναι, δηλαδή σοκ και όπου Άρης Μπαν και τα λοιπά, αναμενόμενο ήταν. Δηλαδή άργησε κιόλας. Ευτυχώς πήραμε τους παίκτες πριν γίνει. Παρά άργη, τώρα μόνο από εντός Ελλάδος μπορούμε να πάρουμε, ναι. Ναι, που τα δελτία τους είναι εδώ, ναι. Μάλιστα. Α δούμε πώς θα πάει η συνάντηση σήμερα των δύο αυτών κυρίων. Και μετά θα έχουμε και αλλαγές και προπονητικές, νομίζω. Θα έχουμε και πολλά. Δεν νομίζω να έχουμε προπονητική αλλαγή με Αρβανίτη. Όχι με Αρβανίτη, νομίζω ότι θα έχουμε προπονητική αλλαγή, να ξέρεις. Εγώ έχω άλλη αίσθηση. Νομίζω πάλι ότι με Αρβανίτη θα έχουμε προπονητική αλλαγή σίγουρα. Όχι, παρά τη φημολογία αυτή που πολλές φορές είναι και εκ του πονηρού, να ξέρεις, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα, να το δούμε στην πράξη. Θέλω να σου πω την άποψή μου για την προπονητή μας. Τώρα τι, μπορεί να κριθεί ο Γιαννάκης φέτος με όλα αυτά που γίνονται? Μπορεί να κριθεί ο οποιοσδήποτε προπονητής φέτος?
Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά την ομάδα την έστησε αυτός. Πώς την έφτιαξε αυτός? Πάρ' τους αυτούς τώρα και μόλις τον Οκτώβριο ξεκαθαρίσω με το πρόβλημά μου, θα τους αλλάξουμε και θα φέρουμε τρεις παιχταράδες. Πάρ' τους να έχουμε τρεις. Έτσι την έφτιαξε. Ναι. Τέλος πάντων, μόνο αυτό, ότι δεν ήταν αυτός που, αυτή που ήθελε, τέλος πάντων. Ε. Τέλος πάντων. Καλά, πώς έχω πει και εμένα, σαν την μπάλα δεν έχει. Το λέω συνέχεια. Και το λέω χρόνια, έτσι. Καλά, εντάξει. Τώρα. Και η μπάλα μας καίει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθεί το μπάσκετ. Η μπάλα θα το βρει το δρόμο της. Η μπάλα, μα. Η μπάλα είναι το μεράκι μας, φίλε. Η μπάλα εκεί. Θέλω να πάρουμε τουλάχιστον που το κλείσουμε τα μάτια μας ένα τίτλο. 45 γίναμε. Ε, εντάξει. Και δεν σου φαίνεται. Και δεν μου φαίνεται. Δεν σε αυτά σε ότι είσαι μόνο 45 εννοεί. Άντε κλείσει, υπάρχει κι άλλος κόσμος. Έχουμε πρόταση για φαγητό την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Είμαι σε διατροφή, φίλε. Τον είπα να έρθει σε γνωστή χάσα από τα βέρνα της περιοχής μου. Εντάξει, όχι να έχουμε. Κεράσω. Γιατί? Τι γιατί? Στο κέρασμα ακόμα. Ακόμα ένα κέρασμα μας χρωστάει από την πρόσληψη και τα λοιπά. Ακόμα τίποτα. Άκου, πριν γίνει πρόσληψη έλεγε μόλις γίνει πρόσληψη. Μόλις έγινε πρόσληψη έλεγε μόλις μπει ο πρώτος μισθός. Μόλις μπήκε ο πρώτος μισθός είπε θα φύγω φαντάρος. Μόλις γυρίσω από φαντάρος. Γύρισε από φαντάρος. Τώρα θα μας πει μόλις παντρευτώ. Ήρθατε. Η μόνη περίπτωση να φάμε από τον Παπαδόπουλο τζάμπα είναι αυτή. Να πάμε στο γάμο του. Δεν να έχει μπορώ. Μπουφέ. Θα ανάψετε και φωτοβολίδες και τέτοια. Σίγουρα αυτό. Σίγουρα είναι αυτό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω το μελλοντικό αρχιρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού Άρη. Καταστράφηκε ο σύλλογος. Και τώρα τι είναι. Ποιος είναι αρχιρεπόρτερ δηλαδή. Αυτός είναι. Όχι, εγώ είμαι εγώ. Ποιος είναι. Από πού ξέρουμε εγώ. Βέβαια πρέπει να μάθει πολλά ακόμα. Αλλά εννοείται, πάντα μαθαίνει τη ζωή. Στέλιο μου, αυτό είναι δεδομένο. Και αυτός και ορισμένοι άλλοι ηλικιακά. Γι' αυτό εγώ δεν ασχολούμαι, φίλε, με το ρεπορτάζ. Όπα. Και έχω αλλάξει επίπεδο. Αυτοί εκεί που είναι ίδια ηλικία εκεί και γράφουν και σε άλλα μέτρα και σταθμά. Άντε, κλείσα, πάμε στον επόμενο. Άντε. Γιατί πολύ τυχεροί είναι, Χρυσταθέλη. Δεν ξέρω εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Εγώ με το γιο μου πάω στην κερκίδα, δεν γνωρίζω τίποτα. Όχι, είναι γενικά τυχεροί που πέσανε σε άλλε εποχέ. Τυχεροί. Τυχερή είναι όντως. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε μου. Γεια σας, κύριε Στέλιο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς. Μάλιστα. Γεια σας, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα? Τρίτη, Χρήσανθε. Γιατί ρε, εσύ πάρει μαζί την Τρίτη καλή εβδομάδα? Γιατί δεν πήρε χθες. Αφού δεν βγάζετε γραμμές τη Δευτέρα. Α, σωστό, από αυτή την άποψη να έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή, αν βγάζαμε την Παρασκευή. Για το ΒΟ δεν παίζουμε μόνοι μας. Πώς? Για το ΒΟ δεν παίζουμε μόνοι μας. Ποιος είναι ο άλλος που παίζει μαζί μας? Εγώ πιστεύω και Όφη. Ποιο Όφη? Όφη. Ο διαλυμένο Όφη. Δεν έχει φράγκο Όφη, ρε. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει. Φράγκο Όφη. Απλήρωτη είναι όλοι. Απλήρωτη είναι όλοι. Ενώ σε εμάς είναι πληρωμένοι τουλάχιστον. Η τωρινή. Όχι, δεν το. Όχι, εγώ σοβαρά σε μιλάω τώρα, δεν κάνω πλάκα. Δεν υπάρχει Όφη. Εντάξει. Έχει κάνει προσφυγή αυτό. Στον Όφη ο ΒΟΟ. Έχει κάνει προσφυγή. Ναι. Δεν ξέρω, τότε είναι ράδιο Αραβίλα. Εγώ ούτε το είδα γραμμένο πουθενά. Ναι, όχι. Εγώ ξέρω ότι. Εγώ ξέρω με βάση το ρεπορτάζ. Εγώ ξέρω με βάση το ρεπορτάζ ότι υπάρχει συμφωνία και σε επίπεδο διοίκησης και με τον παίκτη να έρθει σε εμάς. Τώρα, συγγνώμη, ο Όφη θέλει το ΒΟΟ ενώ παίζει έτσι ο Μάνος. Άμα είναι να τον δώσουμε. Να τον πάρει το ΒΟΟ, να βάλει το ΒΟΟ, να βγάλει το Μάνο. Και να πάρουμε εμείς το Μάνο. Πόσο θα αντέξει ο Μάνος, Χρύσανθε? Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα αντέξει και ο Όφη. Είδες με την καλαμάρια την τυχερή. Μαγική εικόνα. Πόσο δηλαδή. Εγώ πιστεύω δεν θα αντέξει ο Όφη. Αλλά... Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη Λάρισα δεν περνάει για να κερδίσει. Μακάρι, μακάρι. Εγώ μακάρι. Έτσι πιστεύω. Μακάρι γιατί για να ηρεμήσουμε λίγο εμείς. Αυτό δεν σημαίνει όμως, πάρει μου να σου πω κάτι, δεν σημαίνει ναι. Ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε αυτό το πρόσωπο και θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Η ομάδα... Όχι, και εμείς καλό είναι να μην κατηνιάζουμε αυτό με τον προπονητή. Δεν κάνει ο προπονητής να βάλει δεκάρι το λότα. Θέλουμε να δούμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν θα σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται. Ο προπονητής είναι... δεν πρέπει να επηρεάζεται. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, στο Facebook, στο Instagram και στο γήπεδο δεν πατάει κανένας. Αυτή είναι η κατάρα της εποχής. Πραγματικά, αυτή είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Είναι κατάντια. Μα έχουμε καταντήσει τηλεοπαδή. Οι περισσότεροι που σχολιάζουν. Αυτό, τηλεοπαδός. Αυτοί που σχολιάζουν ακριβώς που λες στο Facebook, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έρχονται στο γήπεδο και ακριβώς βρίσκουν έδαφος στο Facebook. Γιατί αλλιώς θα τα λέγανε στο γήπεδο. Ναι. Θα τα λέγανε στο γήπεδο. Κοίταξε, Χρήστα, εγώ πιστεύω στο ποδόσφαιρο όπως και να έχει ομάδα θα ανέβει. Δηλαδή δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Να μην επαναπαυτούμε, εγώ λέω. Μαζί σου. Κοίταξε, είναι λογικό να κάνει και μια κοιλιά η ομάδα.
Δεν μπορεί να πας τρένο 30 νίκες. Δεν είναι τόσο μακάρι να γινότανε. Να αλλά η Μπαρτσελώνα δεν το κάνει αυτό. Να μην πάμε και έχεις δίκιο να μην πάμε στο άλλο άκρο. Ο Άρης έχει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ναι, ρε φίλε, τι, το παράξενο ποιο είναι. Απλά επειδή ο Όφη κέρδισε και σε πλησίασε. Έτυχε να παίξουμε με τον Πανηγιάλη. Ο Πανηγιάλης με εμάς τάβεσε όλα. Έπαιξε το τελευταίο μάτς Champions League. Κουνούσανε σε Ντόνι. Έτσι. Και μετά διαλύσανε. Σήμερα πήγε να κάνει προπόνηση. Έχει μείνει. Με 11 παίκτες. Και θέλαν να φύγουν οι παίκτες και τους κράτησε με το ζόρι ο προπονητής. Εδώ ρε εσύ ο Αχαρναϊκός κέρδισε τον Απόλλων Λάρισα και μετά έφυγε από το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Και στη Δράμα ακόμα χτυπιούνται. Και να σου πω και κάτι. Τα Τρίκαλα πέρασε από τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα έχουν πάρει 5 παίκτες από τότε. Το ίδιο έχουν είναι. Καλή ομάδα. Πώς θα παίρνουν τώρα, δεν μπορείς να περάσεις με αυτή την εικόνα που έχεις. Οι στις Σέρες έχουν καλή ομάδα. Έτσι, τα Τρίκαλα. Είναι 8 βαθμούς πίσω όμως. Και όντως, ναι, είναι 8 βαθμούς πίσω, μπορούσαν να είναι και λιγότερους γιατί δεν τους έδωσε πέναλτι στο τέλος. Α γίνουν περισσότεροι τώρα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα παίζουν με την Καρδίτσα. Να σε πω λίγο κάτι, Χρήσανθε. Για τον μπάσκετ, τον μπάσκετ ναι. Πού οδηγούμαστε. Τι? Πού την οδηγεί την ομάδα, κύριος Λάσκαρη. Στη Β' Εθνική. Και άμα πάμε Β' Εθνική τι γίνεται, γλιτώνουμε χρέη. Γιατί εγώ από τον Πανιόνιο που είχα διαβάσει το καλοκαίρι δεν γλίτωσε κάποιο. Τον παικτών όχι. Τον παικτών δεν τα γλιτώνει. Μα στο δημόσιο δεν χρωστάει αυτός, έτσι λένε. Στο δημόσιο δεν χρωστάει. Πώς δεν χρωστάς, πρόσεξε λίγο. Ναι, είναι, άλλο, είναι άλλο δεν έχεις λήξει πρόθεσμες οφειλές. Ναι. Και είναι άλλο δεν χρωστάς. Ωραία. Και εγώ δεν χρωστάω αυτή τη στιγμή, αλλά έχω τη δόση του ένφια 31 πρώτου. Χρωστάω. Ναι. Χρωστάς, ναι. Απλά. Δεν είναι λήξη πρόθεσμη η οφειλή μου. Εμείς τα πληρώσαμε αυτά, εντάξει. Καταλαβες. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Το δεν χρωστάω σημαίνει ότι έχω πληρώσει με κανονικά τώρα. Πώς δεν έχω κανένα 1,5 χαρτί ακόμα στο δημόσιο από το 99. Από το 99. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Το 99 είναι πληρωμένα. Ναι. Είναι πληρωμένα όλα τα φετινά συμβόλαια κτλ. Κτλ, κτλ. Γιατί πρόσεχε. Ο ποδοσφαιρικός Άρης. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή χρέη στο δημόσιο. Χρωστάει 210.000 ευρώ. Αυτά είναι, αυτή είναι η οφειλή του στην εφορία που είναι ναι. Τα τρέχοντα. Ναι. Που μπορεί να κάνει μια ρύθμιση και να πληρώνει. Από ό,τι ξέρω, νομίζω αύριο μάλιστα θα γίνει αυτό. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Θα πληρώσει. Αν εσύ, συγγνώμη, σε άλλο σταθμό, δεν θέλω να πω όνομα, το ανέβαζαν αυτό το νούμερο στο 1 εκατομμύριο και δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτό είναι ο σταθμό που έλεγε ότι ο Άρης δεν θα πάρει αδειοδότηση. Ο σταθμό ναι, που έλεγε δεν έγινε σταθμό, το μετοχικό κεφάλαιο. Θα σου πω τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι ποντάρουν συνεχώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να βάλουν πρίζα και πρόσεξε. Και όταν επιβεβαιώνεται ένα αρνητικό γεγονός στα 10 που λένε, σου λέει δεν τα λέγαμε. Τα καλύπτανε το Λαμπαουτάρης, το Πρεσάρης και το Γέλο και η Αριανή τέλος πάντων. Καταλαβες. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή αυτό που καίει, Χρήσανθε. Γιατί τώρα στο μπάσκετ. Και να στο αντιστρέψω, περίμενε, πάρει. Ναι. Άρα, αν αύριο ο Άρης ανακοινώσει το ΒΟΗ την Παρασκευή, θα έχει πάρει άλλα φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα θα έχει πληρώσει το 1 εκατομμύριο. Ναι. Γιατί και πάντα να ξέρεις, έχει και την ανάποδη πλευρά η προπαγάνδα. Και μετά θα λέμε ότι ο Καρυπίδης είχε 1 εκατομμύριο. Πλήρωσε 1 εκατομμύριο στην εφορία, ο Άρης, το διακανόνισε. Παιδιά, δηλαδή αυτό που γίνεται δεν είναι. Εντάξει, ο κόσμος ο περισσότερος πιστεύω δεν τα δίνει βάση όλα αυτά. Αλλά... Μιλήσαμε στο Facebook πριν από λίγες μέρες όταν. Για ποιο ναι. Θύμισε μου ένα θέμα. Για τον Τάτο. Ναι. Που μου στέλνεις, μου λες αλήθεια είναι κτλ. Μα το είχαμε πει. Ναι. Και είχαμε πει και το ποσό. 42.000 ευρώ δεν είχαμε πει κάποια. Αυτή η ομάδα που παίζει έχει πιστολιάσει όλους. Έχει πιστολιάσει. Και είμαστε κατέμιδες αυτό. Δηλαδή παίρνεις 80, παίρνεις τα 30, περιμένεις τα 50 για να πάνε στον Τάτο και να έχεις ξένια στο κεφάλι σου σε μια χρονιά χωρίς έσοδα. Δεν θα μιλούσα το ίδιο αν ήμασταν Super League. Θα ήταν υποχρεωμένος ο Καρυπίδης να τα έχει τακτοποιημένα όλα στο έπακρο. Το πρόβλημα, ρε Χρήστα, να σου πω τώρα κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι το ποδόσφαιρο πάλι. Είναι με τον μπάσκετ τώρα αυτό που γίνεται είναι πολύ χοντρό. Εγώ την είπα την άποψή μου. Αν δεν βγει ένας Ταλιμπάν Αρβανίτης αυτή τη στιγμή να πάει σε όλους τους παίκτες να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει μία. Ή πάμε στη Β' και θα τα πάρετε σε 134 χρόνια. Ή βάλτε πλάτη. Να δούμε τι θα κάνουμε, να παίρνετε λίγα-λίγα τα χρήματά σας. Εγώ βλέπω ότι άμα φύγει και ο Μπέλ και αγωνιστικά θα πέσουν. Θα έχουμε πρόβλημα. Ο Μπέλ καταρχήν δεν είναι να φύγει αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά. Λέει ότι αν αύριο δεν πληρωθεί μετά το μάτσο με την Μπεσίκτας θα φύγει. Θα αποχωρήσει. Δεν νομίζω όλοι ότι, το λένε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Μπέλ είναι τόσο φοβερό και τρομερό αν θα φύγει ή θα μείνει. Ναι, δεν έχει κάνει το και τη διαφορά. Το θέμα, Χρήστα, είναι ότι δεν έχεις άλλος, δεν μπορείς να πάρεις άλλο παίκτη πλέον. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ας γίνει το κατεβά απόψε. Αυτός... Ευτυχώς πήρες τον Ντουβιέ, τον Μπρούιτ και τον άλλον και τον Ποχορίδη. Το αυτοί δεν είναι απλήρωτοι γιατί τώρα ήρθανε. Οπότε... Παιδιά, δηλαδή αυτό με τον μπάσκετ
Είναι, δηλαδή, είναι... τι να πω, ρε παιδί. Βγάλτε λίγο. Αυτό με τον μπάσκετ είναι ένα τεράστιο μάθημα να μην έχουμε προσωπολατρεία. Και να μην αποθεώνουμε κανέναν. Να το αποδώσουμε, να του πούμε μπράβο Λάσκαρη για αυτό που κάνεις. Αλλά εκεί, όταν κάνει κάτι αρνητικό, ο μπράβο Λάσκαρη, και έχει επιρροή στην ομάδα που δεν είχε ούτε έναν άνθρωπο στις επιτροπές πέρσι, να μην βγαίνουμε να ξεφωνίζουμε τις δημοσιογράφους που τα λένε και ότι θέλουν να φέρουν τον Δαμιανίδη. Με τον Λάσκαρη έχει παραγγείλει. Παραγγείλει. Πάει Λάσκαρη για να πάμε και στο χορηγό της ώρας. Να είσαι καλά. Περιμένει φίλος. Έχουμε χορηγό. Δύο. Έχουμε ωραία. Και πάμε στους φίλους και μετά το βάλουμε το χορηγό. Ωραία. Περίμενε. Δώσ' τον. Δώσ' τον φίλο. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Πέστε λίγο. Επειδή έχω χάσει πολλά επεισόδια. Ναι. Μένω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Θέλω να πληροφορήσετε τι έγινε με αυτό το... Όταν εννοείς μένω στο εξωτερικό, δεν μπαίνεις στο ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ, ναι. Δεν διαβάζεις, αυτό σου λέω. Διαβάζω, αλλά έχω χάσει τα επεισόδια. Α, γιατί μου συνέβησαν ορισμένα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Πες πια, ρώτα. Αυτό το Κολοβέτσκος, πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εξαφανίστηκε, δεν τον έχω ξανακούσει. Αν λοιπόν μας παρακολουθούσες όταν ήταν στο επίκεντρο και τον αποθέωναν κάποιοι τον Κολοβέτσιο, τώρα δεν θα σχολιώσουν καθόλου. Τι να γίνει, τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Τι να γίνει δηλαδή με έναν μεσάζοντα για διαφήμιση που η όλη μεγάλη συμφωνία που υπογράφονταν κάθε τρεις και λίγο είχε να κάνει με την παραχώρηση από τον Άρη του δικαιώματος στην Τουρκία να πει στην εταιρεία εκείνη να φέρει χορηγό. Αυτό ήταν η μεγάλη συμφωνία με την εταιρεία του Γιλμάζ. Να υπογράψουν ένα συμφωνητικό ότι εξουσιοδοτώ το Γιλμάζ να μου φέρει χορηγό. Μάλιστα. Αλλά όταν ο κόσμος διψάει και ψάχνει εναγωνίως για τη λύση, καταπίνει πολύ εύκολα τον παπά που του πουλάει ο καθένας. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό λέμε πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μην προσπαθούμε. Όταν κάποιος όμως το λέξει, τι γίνεται. Υπάρχουν αυτοί από τη μία που γλύφουν, που αποθεώνουν, και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι πάντα βλέπουν, όταν κάνεις κριτική, βλέπουν πάντα κάτι ότι είναι από πίσω. Παιδιά, υπάρχει και η μέση κατάσταση. Μια ερώτηση. Δεν θα μπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο του Κολοβέτσικου να μας πει την άποψή του? Ποια άποψη, ρε, σε τι θέμα? Για ποιο θέμα? Πού τον βλέπεις να υπάρχει? Σε ποιο θέμα? Ο ίδιος έχει εξαφανιστεί. Ποιο θέμα, που έβγαινε και έβριζε, που μάλωνε στο Facebook με τη λεμονιά και έβριζε συναριανούς που του λέγανε καλά, ωραία, καλά που λες τα λεφτά, πού, και τους έβριζε. Ποια άποψη, υπάρχει άποψη που πήρε την τουρκική σημαία και είχε τον Άρη με τις τουρκικές σημαίες μαζί και τα λοιπά. Είναι δυνατό? Φίλε, μιλάμε για ανθρώπους που κάναν το κομμάτι τους, διαφημιστήκανε και μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο αυτό. Δεν μου λες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά σε εμάς, ρε παιδιά. Δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς. Δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν όπου, θα σου πω. Συμβαίνουν όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμβούν. Είναι το γνωστό, βλέπω. Συνέβησαν την πρώτη χρονιά που ήταν ο Λάσκαρης εδώ? Όχι. Γιατί? Γιατί πλήρωνε. Ναι. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει την ομάδα. Τώρα που είδαν ότι είναι έτσι μπάχαλο η ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πλησιάσει. Και άλλοι έχουν πλησιάσει. Τώρα πλησιάζουν και οι μάνατζερ, πλησιάζουν και από δεξιά, πλησιάζουν και από αριστερά. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Μια φορά να πω λίγο τη γνώμη μου και εγώ για τον Λάσκαρη. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είμαι με κάποιες ηλικίες, 58 χρονών. Είμαι, έχω ζήσει τον Άρη ποδοσφαίρου τη μεγάλη εποχή. Το μεγάλο το μπάσκετ έζησα. Ρε παιδιά, τέτοια απογοήτευση. Με τον Λάσκαρη δεν έχω ξαναζήσει. Δηλαδή τον πίστεψα τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι, δηλαδή, φυσιολογικό ήταν. Να σας πω τώρα, απογοήτευση πλήρης μιλάμε. Πλήρης. Δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Ούτε Κοντομινάς, ούτε τίποτα. Τον Λάσκαρη τον πίστεψα πραγματικά. Γιατί επειδή ζούσε στο εξωτερικό και τέλος πάντων αυτά που είχα ακούσει ότι ασχολιόταν με εταιρείες στο εξωτερικό. Πίστευα ότι θα φέρει αυτόν τον αέρα, τον επιχειρηματικό στην ομάδα μας. Είχε και μια άβρα τέτοια, την οποία έφερε μαζί. Ναι, αυτή την άβρα, ναι. Και μιλάμε, δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Μπίλι, πάμε στον επόμενο. Τον έχουμε. Ωραία. Θα πας τότε, θα βάλεις την ώρα, το χορηγό, βάλε και το break, ώστε οι γυρεότεροι να αποχωρήσουν. Και οι νεαρότεροι να συνδεθούν με Nick Gallis Hall για να ακούσουμε τη Media Day για το τελευταίο τεταρτάκι. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, Χρήστα. Νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή αυτή που έκανα σήμερα. Να σε εντάξω στο team του All About Aris On Air. On Air. Λοιπόν, νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα και το ποδοσφαιρικό. Ελπίζω την Παρασκευή το πρωί να είσαι στην ΠΑΕ Άρης για να
βγεις φωτογραφία με τον Βουό, ο οποίος είναι 1,90 σαν και εμένα δηλαδή, θα σε φάει ολόκληρο. Θέλω να βγεις φωτογραφία, όρθιοι να βγείτε φωτογραφία και να τον κοιτάς και να σε κοιτάει στα μάτια. Δεν με κοιτάς, μάλιστα. Μακάρι την Παρασκευή, φίλε, να είμαστε εκεί πέρα και να το κάνουμε κι αυτό. Δεν ξέρω γιατί ο Γιάννης εδώ μου στέλνει στην παρουσίαση του Βουό να είναι και ο Ζουράρης. Δεν κατανοώ το πνεύμα του. Προφανώς είναι κάποιο αριστοφανικό αστείο. Ο κύριος Ζουράρης παρουσιάζει τον Πάτρικ Βουό. Γιατί? Γιατί όχι, βεβαίως. Πολύ καλή επιλογή. Μακάρι ο κύριος Βουό να κλείσει. Δεν έχει κλείσει ακόμα, παιδιά. Σας το είπαμε. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε το σπουδαίο. Λες εσύ. Θεωρώ. Θεωρείς, ότι πιστεύω. Αυτή θα είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως λέει και μια μορφή, θεωρώ, πιστεύω, αισθάνομαι ότι. Ότι πάμε σε ο χορηγό ώρας και break. Βεβαίως. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air και όχι on air. Με Νίκο Παπαδόπουλο πλέον πίσω το μικρόφωνο, γιατί ο κύριος Τσαλτίδης μας άφησε. Αποχώρησε το στούντιο, έτσι. Προς Θεού δηλαδή. Με συγχωρείτε. FM και ενώ τα μηνύματά στο 5-45-26 με χρέος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Γραμμές δεν θα βγάλουμε άλλο, γιατί σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Νίκ Γκάλης Χολ και τον Γιάννη Παραπονιάρη, προκειμένου να ακούσουμε τη Media Day του Μπασκετικού Άρη, παραμονές της αυριανής αναμέτρησης με την Μπεσικτάς για τη 12η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Μέχρι να έχουμε το Γιάννη από το παλέ, να προσθέσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα για το ποδόσφαιρο. Μιλήσαμε με τον Χρήσανθο στο προηγούμενο μισάωρο για τα μεταγραφικά και για το θέμα του Βουό, το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά. Περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα του Βορειανού, ο οποίος είναι αρκετά κοντά στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως λέγαμε και πριν με τον Χρήσανθο, άμα δεν πέσει η τζίφρα στο χαρτί πάνω, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα απολύτως. Σήμερα η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις, μεσημεριανό πρόγραμμα στο Ρήσιο. Χωρίς πολλά λόγια είναι η αλήθεια από τον Δημήτρη Σπανό. Περισσότερο ασχολήθηκαν προπονητής και παίχτες με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου και τα λάθη τα οποία έκανε η ομάδα. Τα οποία ήταν και αρκετά. Είναι η αλήθεια. Το καλό για τον Άρη είναι ότι δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση το επόμενο Σαββατοκύριακο και έτσι έχει το χρόνο αυτές τις ημέρες προκειμένου να δει τα λάθη του, ίσως καλύτερα από κάθε άλλη φορά, και να τα διορθώσει. Έχουμε τον Γιάννη. Ωραία. Διακόπτουμε το ποδοσφαιρικό. Πάμε στο μπάσκετ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα από το Νίκ Γκάλης Χολ. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει η διαδικασία της Media Day. Ο coach του Άρη και ο Βασίλης Εστίδης είναι αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν. Πρώτος ο νεαρός center του Άρη. Μια στιγμή θα μου δώσεις, Νίκο, για να συνδεθούν. Όση ώρα θες, Γιάννη. Μέχρι να ξεκινήσουν και οι δηλώσεις, πέρα από τα του αυριανού αγώνα, έχουμε κάτι άλλο που να προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το τελευταίο που προέκυψε ήταν η γνωστοποίηση απαγόρευσης μεταγραφών. Ναι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε αυτό νωρίτερα. Ναι. Και πλέον περιμένουμε αυτό το ραντεβού Λάσκαρη Αρβανίτη. Θα περιμένουμε να μας πούμε τώρα για του Άρη όσον αφορά το αγωνιστικό και το αν θα παίξει το αφημείο και φυσικά ό,τι νεότερο και αυτό, φυσικά. Από τη συνάντηση του Λευτέρη Αρβανίτη με τον Νίκο Λάσκαρη. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Βασίλη Χριστίδη. Πάμε. Από διαδικτυακές σύνδεσεις η ομάδα οφείλει να μαζέψει τα κομμάτια της και να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας. Αύριο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την πρωτοβόρο του Μπεσίκτας. Όπως είπατε εσείς, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Προερχόμαστε από μια άσχημη ήταν μέσα στην έδρα μας, αλλά εμείς ουσιαστικά να κάνουμε είναι να εγκαταστήσουμε την ψυχή μας εδώ στο γήπεδο, γιατί το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα, επόμενος έρχονται, αλλά αρχίζει δεδομένη από το αυριανό. Πόσο πιθανό είναι αυτό, Βασίλη? Εσείς οι παίκτες είστε υποχρεωμένοι να περιορίζεστε στο ότι συμβαίνει μέσα στο παρκέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ό,τι συμβαίνει και έξω από το παρκέ, για να φέρουμε και στο δικό του κομμάτι, θελημένα και εμείς σας επηρεάζει. Πώς κρατάτε τον εαυτό σας έξω από αυτό και προσπαθείτε να επικεντρωθείτε στις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις? Εμάς η δουλειά μας είναι να συγκεντρωνόμαστε στα παιχνίδια, να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό μέσα στο γήπεδο. Άρα η δική σας προσπάθεια επικεντρώνεται στο παιχνίδι με παιχνίδι,
άσχετα με Ευρώπη ή πρωτάθλημα, πάει καθαρά βήμα-βήμα η πορεία αυτών των ομάδων. Οι αγώνες που έρχονται, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να συντορθούμε σε αυτούς. Πρέπει να καταθέσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε το 110% του εαυτού μας σε κάθε παιχνίδι. Πραγματικότητα είναι, Βασίλη, ότι πολλές πιθανότητες για πρόκληση της ομάδας στην επόμενη φάση στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ίσως να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη συγκέντρωση όσον αφορά τα παιχνίδια του χώρου προγραμματίσματος. Στο να το σκέφτεστε λίγο παραπάνω με λίγη περισσότερη αγωνία. Οι πιθανότητες που υπάρχουν, όπως είναι, υπάρχουν, δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να μην δώσουμε το 100%. Κάθε παιχνίδι κοιτάμε ξεχωριστά, κάθε παιχνίδι έχει τη δικιά του σημασία, οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμφανιζόμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάποιο μήνυμα έτσι για τον κόσμο, ο οποίος κάποιος θα επιλέξει να έρθει αύριο, ο Εύρος Ανατολίδη, παίζεται ρητικότητα σε μια δύσκολη ομάδα και πάντοτε η προοπτική της Ευρώπης είναι ένα μεγάλο κίνητο. Θέλουμε δίνω, το χρειαζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μας στο γήπεδο. Νίκο, ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Χριστίδης. Ωραία. Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι παρά τις όποιες εξελίξεις προκύπτουν από το ηχητικό κομμάτι που δεν αφορούν το αμυγός αγωνιστικό. Οφείλουν αυτοί να είναι συγκεντρωμένοι και καθημερινά να δουλεύουν προκειμένου να βελτιώνουν την εικόνα τους και να καταθέτουν και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών τους μέσα στο παρκέ. Λοιπόν, περιμένουμε και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να έρθει και αυτός να κάνει την δική του τοποθέτηση. Τώρα σε δευτερόλεπτα θα έχουμε στη διάθεσή μας τον Δράκο για να το ρωτήσουμε. Πάντως αυτό που είπες για τους παίχτες, για να συμπληρώσω εγώ ότι δεν είναι και το πιο εύκολο να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, έτσι, και βλέποντας ότι όλα είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, διοικητικά, αλλά πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Κουρστουάρη. Καλησπέρα, νομίζω ότι έχουμε να παίξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Πεσίκτας ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη Τουρκία. Έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές, παίρνει παίκτες. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να χαρεί ο κόσμος στο παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ξέρουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και φυσικά μέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο σύλλογο και στην ομάδα. Υπάρχει μια νευρικότητα, θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε. Ο Γιάννης μπήκε λίγο στην προπόνηση χθες. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα αν μπορεί 100% γιατί έχει μείνει αρκετά καιρό έξω και φυσικά ο ρυθμός του παιχνιδιού πάνω κάτω και ειδικά απέναντι στην Πεσίκτας δεν θα είναι απλός. Βρέθηκε και το πρόβλημα του Κουλιανίδη χθες το βράδυ. Έχουμε αρκετά προβλήματα και δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Κόντσο, αναφέρεις εσύ με μια έμεση για να φορά. Σε σχέση με τις μεταγραφές που μαθαίνεις ότι δεν μπορούν να γίνουν ή θα υπάρχουν νέες δυσκολίες και όσον αφορά τα θέματα γύρω από το διοικητικό και το οικονομικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο βλέποντας και κάνοντας ή κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή από την αρχή της χρονιάς και γενικώς όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να φέρουμε φυσιολογικά αποτελέσματα, αλλά διαχειριζόμενοι μη φυσιολογικές συνθήκες. Είναι δύσκολο για όλους, αυτό είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεργασία. Ελπίζω αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα διοικητικά να φέρουν κάποιες λύσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά για τα προβλήματα που έχει η ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εδώ δουλεύουν ηρωικά και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και τα παιδιά στο γραφείο, αλλά και τα παιδιά στο staff. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι και οι φίλαθλοι μας είναι ηρωικοί, γιατί στο τελευταίο μας δείξανε την αγάπη τους για την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά, που είναι συγκλονιστικοί, όσοι είναι εδώ αυτή τη στιγμή και προπονείται και παίζουν και τους αξίζει αυτή την παράσταση και ελπίζω να την έχουν και στο αυριανό παιχνίδι αλλά και στο παιχνίδι της Κυριακής. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σήμερα. Όσον αφορά το μπαν και αυτό είναι κάτι δύσκολο, ένα ακόμα δύσκολο πρόβλημα. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Εμείς είμαστε εδώ για να δουλέψουμε με ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και ελπίζω να βρεθούν αυτοί που
θα σηκώσουν τα μανίκια και θα δηλώσουν σκληρά για την ομάδα και εγώ θα είμαι δίπλα τους για να τους συμπαρασταθώ και να προσπαθήσω μαζί με τα παιδιά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, γιατί πραγματικά ο Άρης αξίζει να έχει την εικόνα που του πρέπει, όχι μόνο στο διοικητικό αλλά και στο αγωνιστικό και σε όλους τους τομείς. Και αυτή τη στιγμή περνάμε δύσκολες ώρες από την αρχή της χρονιάς. Έχει επιβληθεί του Πάνου, δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθουν παίκτες των οποίων τα βελτίω ουσιαστικά δεν είναι στην Ελλάδα. Είχε αναφερθεί μια θυμολογία τις τελευταίες ημέρες για τον Γκάρι Μπέιλ, ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Τι να πω για όλα τα παιδιά, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Έχετε κάνει κάποια κουβέντα εσείς μαζί. Ο Γκάρι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πολύ. Δείχνει τη διάθεσή του να βοηθήσει την ομάδα, να παίξει για την ομάδα και νομίζω ότι πρέπει και η ομάδα να δείξει να τίθεται την ανάλογη στάση. Και ελπίζω να το κάνει όχι μόνο απέναντι στον Μπέλ, αλλά και σε όλα τα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά έχουν προβλήματα. Και όπως είπα και πριν, προβλήματα έχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα γραφεία. Τους αγαπάμε γιατί μας συμπαραστέκονται και τους, και τους στηρίζουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα αποδυτήρια και δεν φαίνονται, και αυτοί κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι ώστε πραγματικά να δημιουργηθεί μια διάθεση καλύτερη σε όλους, γιατί πάντα η διάθεση βοηθάει στο να δώσεις όσο μπορείς περισσότερα και να είσαι πιο αποτελεσματικός. Κούτσι, επειδή και το έχεις είναι κομμάτι της ομάδας και αντιλαμβάνονται τα πράγματα και ζουν την καθημερινότητα, επηρεάζονται όπως είμαι τυχιολογικό και πνευματικά από όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει. Πώς διαχειρίζεστε εσείς σαν coach την όλη κατάσταση? Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Τους λέμε ότι η ομάδα είναι μεγάλη, ο κόσμος αγαπάει αυτή την ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την αγάπη αυτού του κόσμου και να παρακινήσουμε να γίνει μεγαλύτερη και να έρθει ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό μέσα. Λέμε ότι όλα τα παιδιά βρισκόμαστε στο γήπεδο, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, Γιάννη. Ακούσαμε νομίζω καθαρά τις δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι εδώ πέρα, συνεχίζει μαζί με τους καλαθοριστές του να δουλεύει, να μάχεται. Αναφέρθηκε και στα τελευταία γεγονότα και με την επιβολή της ποινής απαγόρευσης των μεταγραφών και με τα όσα διοικητικά. Και όπως μας ενημερώνει τώρα μια παρένθεση, Νίκο, στη ροή του λόγου μας, ο Στέλιος Βουλιανίδης είναι άρρωστος, ανέβασε πυρετό, οπότε και η συμμετοχή του στην αυριανή αναμέτρηση είναι αμφιβολή. Θα δούμε το ποιος θα έχει στη διάθεση του αύριο ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Λοιπόν, εμείς θα αποχωρήσουμε τώρα από την κεντρική σάλα. Ωραία. Καθώς η ομάδα ξεκινάει την προπόνησή της, το πρόγραμμα με το οποίο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την ανεφριανή αναμέτρηση με την Μπεσίκτας. Τώρα όσον αφορά αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες της φυσικά καθημερινά, τις βιώνει, ξέρει ότι πλέον τα εφόδια του δεν έχει πολλά εργαλεία στα χέρια του για να δουλέψει, αλλά παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω, είναι εδώ και θα συνεχίσει προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας. Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστήσουμε πολύ, να είσαι καλά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά από τον Γιάννη τον Παραπονιάρη και τη Media Day της ΚΑΕ Άρης, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Παλέ, εν όψη του αυριανού αγώνα με την Μπεσίκτας, στις 7.30 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω για όσους ενδιαφέρονται, έχουν το κουράγιο να πω καλύτερα, να πάνε και να το παρακολουθήσουν από κοντά. Και το λέω επειδή το ενδιαφέρον και τα βλέμματα ολονών είναι φυσιολογικά στραμμένα στα έξω αγωνιστικά και στις διοικητικές εξελίξεις. Θυμίζω ξανά, σε λίγη ώρα, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, θα ξεκινήσει αυτή η συνάντηση του Νίκου Λάσκαρη με τον Λευτέρη Αρβανίτη στην Αθήνα, το αποτέλεσμα της οποίας φυσικά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το μπαν της FIBA για απαγόρευση μεταγραφών. Ο Άρης πλέον μπορεί να πάρει παίχτες που το letter of clearance τους βρίσκεται στην Ελλάδα και όχι απ' έξω. Είναι γενικότερα μια, τα λέγαμε και πριν με τον Χρήστο, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν αντιστραφεί λίγο τα πράγματα. Από εκεί που λέγαμε ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει προβληματισμός και στο μπάσκετ είναι όλα καλά, πλέον έχει γυρίσει τούμπα αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο θα το βρει το δρόμο του. Εύκολα, δύσκολα. Θα πάρει και ένα-δύο παίχτες λογικά για να κάνει και τη ζωή του πιο εύκολη.
όσον αφορά το στόχο της ανόδου. Το ενδιαφέρον όλων, ο προβληματισμός όλων έχει να κάνει πλέον με τον μπασκετικό Άρη που βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση αυτή τη στιγμή και καλείται να βρει λύσεις προκειμένου να βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Με την εκπομπή All About Aris On Air ανανεώνετε το ραντεβού σας εσείς. Δεν ξέρω κι όλος θα είμαστε γεμίσει αύριο εδώ πέρα. Παίζεται και αυτό. Αύριο λίγο μετά τις 5 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο τον Ματζιούκη και μετά Basket City με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Σταμάτη Μουρελή. Τώρα θα κάτσουμε το βράδυ να κάνουμε και με τον Κιλόνι. Μπαλαντέραρο, όπως κάθε βράδυ θα φανεί στην πορεία. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.